εξελίξεις έχουμε με τη δολοφονία της 46χρονης στον ίδιο Παντελεήμονα. Εκεί που κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργια στοιχεία. Ψαλίδι το όπλο της δολοφονίας, διάφορα πράγματα. Για να Ρεφάνη μου. Καλημέρα για την Αθήνα. Να πούμε καταρχάς ότι έγιναν εχθές και νέες πορείες και συγκεντρώσεις για την άγρια δολοφονία της 46χρονης κουβανής τρανς, τόσο σε Θεσσαλονίκη όσο και σε Αθήνα. Στην Αθήνα συγκεντρώθηκε πλήθος ατόμων στην πλατεία Συντάγματος με κεριά και κεντρικό σύνθημα οι τρανς ζωές έχουν αξία. Τώρα, όσον αφορά τα νεότερα στοιχεία, λέγαμε και χθες ότι στο ισόγειο διαμέρισμα, τον τόπο του εγκλήματος στον Άγιο Παντελεήμονα, πιθανό να υπήρξε πάλι, διότι σε όλο το διαμέρισμα υπάρχουν αίματα. Ναι. Αυτό δείχνει ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα, αφενός ότι ήταν γνωστός του θύματος ο δράστης που ήταν μέσα στο διαμέρισμά του, δεν ήταν προσχεδιασμένο από την άποψη ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε ψαλίδι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και κατά δεύτερον ότι παντού υπάρχει μέσα γενετικό υλικό και του δράστη και αποτυπώματα και άλλο είδους υλικό, μεταξύ των οποίων και πάνω στο ψαλίδι και στο παράθυρο του ισόγειου διαμερίσματος από όπου διέφυγε. Μάλιστα. Έτσι, αυτό κάνει πιο εύκολο τον εντοπισμό του από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν βρει την άκρη του νήματος και σιγά-σιγά προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτοποίηση του δράστη. Άρα λένε, από ό,τι καταλαβαίνω, Φάνη, επειδή έθεσε και τα δεδομένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αστυνομίας, σημαίνει ότι δεν μιλάμε για, να το πω έτσι, προγραμματισμένη η δολοφονία, ότι κάτι έχει συμβεί εκεί τώρα, έτσι. Για να διαφύγει ο δράστης με τόσα αποτυπώματα, με τόσα στοιχεία. Πιθανόν. Ίσως.